περιπλέκεται η περίπτωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνου Σέλτσα μετά την αποκάλυψη πως είχε προσφύγει εναντίον της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μάλιστα, επειδή το πρωτοδικείο Φλόρινας δεν αναγνώριζε σύλλογο που προωθούσε τη μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό. Η Νέα Δημοκρατία ζητά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει αν συμμερίζεται τις απόψεις του βουλευτή. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Ελλάδας είχε προσφύγει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Σέλτσας μαζί με άλλα πρόσωπα, προκειμένου η χώρα μας να καταδικαστεί επειδή δεν αναγνώριζε το σωματείο του στέγη μακεδονικού πολιτισμού. Πραγματικός σκοπός του σωματείου, σύμφωνα με απόφαση του πρωτοδικείου Φλόρινας, ήταν η καλλιέργεια εντυπώσεων περί ύπαρξης μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο αντιβαίνει το εθνικό συμφέρον της χώρας, όπως έλεγε η απόφαση του δικαστηρίου σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου thepresident.gr. Εδώ και τρεις μέρες ο βουλευτής Φλόρινας του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Σέλτσας, με συνεχείς δηλώσεις του, άλλοτε στα σλαβικά, αυτά που ο ίδιος ονομάζει μακεδονικά, και άλλοτε στα ελληνικά, δηλώνει τον ενθουσιασμό του για την εθνικώς επιζήμια συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνησή του. Η στάση του κυρίου Σέλτσα δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι ο ίδιος στο παρελθόν φέρεται να έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της χώρας μας, ως οπαδός της θεωρίας ότι στην Ελλάδα υπάρχει μακεδονική μειονότητα, ζητώντας να της αναγνωριστεί η μακεδονική γλώσσα και ο μακεδονικός πολιτισμός της. Ρωτούμε ευθέως τους κυρίους Τσίπρα, Κοντζιά και Καμένο, εκφράζουν οι απόψεις του κυρίου Σέλτσα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ο βουλευτής, μιλώντας στους ατέριας τους, αρνήθηκε τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε οργάνωση με χαρακτήρα διεκδίκησης μειονοτικών δικαιωμάτων. Μειονότητας. Ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Μειονότητας. Σωματείο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνω αυτή την ιστορία. Το διαψεύδεται αυτό. Λοιπόν, μειονότητας όχι. Εντάξει. Ο κύριος Σέλτσας υποστηρίζει ότι με την προσφυγή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν διεκδικούσε την αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας, αλλά την αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και πολιτισμού. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που δηλώνει άκρα διεθνιστής και πατριώτης, ισχυρίζεται ότι έχει αποχωρήσει από το Σύλλογο το 1990. Εγώ διαχώρισα τη θέση μου από τον Σύλλογο και τη μετεξέλιξή του από το 90, διαισθανόμενος στις αλλαγές που θα εμφανίζονταν στην περιοχή μας με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Δεν ήθελα να συμμετέχω σε καμία εθνικιστική έξαρση και διεκδίκηση. Είμαι άκρα διεθνιστής αλλά και πατριώτης, και ο πατριωτισμός μας αυτός εκφράστηκε με την υπογραφή της συμφωνίας.